Κατέκαψε όλη την Ελλάδα αφήνοντας χωρίς πυροσβεστικά και χωρίς προσωπικό χωριά ολόκληρα. Είναι αυτή η κυβέρνηση που μας άφησε να σβήσουμε τις φωτιές μόνοι μας. Ο Θεοδωρικάκος το πρωί δεσμεύτηκε άκουσον στους εμπόρους ότι θα τηρήσει την νομοθεσία για τις διαδηλώσεις. Αυτή είναι. Μακάρι να μπορούσανε να είχανε για τον καθένα μας και έναν αστυνομικό. Εμείς ήρθαμε σήμερα και διαδηλώσαμε για να καταθέσουμε ένα ψήφισμα στη Βουλή. Δεν θα καταθέσουμε τίποτα. Τους λέμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Πιο πολλούς, πιο αποφασισμένους, με πιο μαζικούς όρους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε εδώ και φωνάζουμε για το δίκαιο των αναγκών μας και των αιτημάτων μας. Αυτοί που δεν παίρνουν μέτρα για το εισόδημα και για τις ζωές μας είναι οι ίδιοι οι οποίοι ακολουθούν τη στάση του να μας φέρουν από πίσω συνοδεία αστυνομία. Να τους πούμε ότι θα γίνουμε τόσοι πολλοί που δεν θα τους φτάνει κανείς για να τους προστατεύσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η βαρύ θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η βαρύ θα τη σπάσει. Καλούμε όλους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι ενώσεις και τα σωματεία δεν πρέπει να μείνουν έρμεα και δέσμιες στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που για άλλη μια φορά λάμπουν δια της απουσίας τους. Έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είτε εδώ, είτε στη Βουλή, είτε όπου αλλού αποφασίσουμε να πάμε, ακόμα και αν τα πλάνα μας αλλάξουν στον δρόμο, θα καταφέρουμε να φτάσουμε. Καλούς αγώνες, καλή δύναμη και την επόμενη φορά να είμαστε πιο δυνατοί και περισσότεροι.